Κυρίες και κύριοι, καλημέρα σε όλους. Κυριακή 8 Μαΐου 2022, 8 Αλμύραμαν. Είμαστε έτοιμοι για την εκκίνηση. Παραδοσιακά, ο Μητροπολίτης Πιερίας δίνει την εκκίνηση στον αγώνα. Και ο αγώνας ξεκινάει. Το 8ο Αλμύραμαν μόλις ξεκίνησε. Καλή επιτυχία σε όλους τους αθλητές, να το χαρούν, να το ζήσουν, να το απολαύσουν. Και η τελευταία σημαδούρα που δείχνει το δρόμο προς την έξοδο τώρα σηκώνεται. Νομίζω είναι ο Παναγιώτης Δημόπουλος ο πρώτος αθλητής, αν κρίνω σωστά από το τρέξιμό του. Και η Αναστασία Τουρκτζή νομίζω είναι η πρώτη γυναίκα που βγαίνει από τη θάλασσα. Με το νούμερο 2, ο περσινός δεύτερος νικητής του Αλμύραμαν 2021. Δύο μηχανές εν κινήσει, Παναγιώτης Δημόπουλος και Αναστασία Τουρκτζή. Ο Παναγιώτης Δημόπουλος παίρνει τα τελευταία μέτρα, περνάει την παραλία, ακολουθεί πιστά τις οδηγίες, δεν είναι στις αερόμπαρες. Σε λίγο θα ξεκουμπώσει ο Παναγιώτης. Και έφυγε. Θα πάει γύρω-γύρω και θα βγει από την πάνω πλευρά. Σταθερά πρώτος. Κάνει την αναστροφή εδώ. Τάσος Μουστάκης στο νούμερο 2. Λίνα Κριστίνη στο 1, στις γυναίκες αντίστοιχα. Να δούμε πόσο θα μαζέψει ο Τάσος Μουστάκης την απόσταση που τον χωρίζει τα 7 λεπτά με τον Παναγιώτη Δημόπουλο. Σε αυτό το επίπεδο των αθλητών η διαφορά είναι περίπου τώρα, πρακτικά σας λέω ότι είναι στα 4 λεπτά. Ο Τάσος Μουστάκης είναι καλά στο τρέξιμο και δείχνει να μαζεύει τη διαφορά. Δείχνει στα 4-5 λεπτά από τα 7,5 που ήταν. Ανατροπή σκηνικού, για να δούμε. Μείνετε συντονισμένοι, φοβερούμε ομαχές στους άντρες. Ο Τάσος περνάει μπροστά, στο 3.57.42 περνάει μπροστά. Ο Παναγιώτης μπαίνει από πίσω του. Δείτε πώς μια ζωντανή μετάδοση αλλάζει και αποτυπώνει το σκηνικό σαν αγώνα και έχουμε πλέον ντέρμπι. Ο Παναγιώτης δεν αφήνει τον Τάσο να ξεφύγει πάνω από τα 2 μέτρα. Έχει πάρει τον βηματισμό του και τον ακολουθεί. Αλμύρα γκολ. Και όχι Αλμύρα γκολ στο 5 χιλιόμετρο ή στο 10 όπως ήταν πέρσι, στα τελευταία 5 συγκλονιστικά χιλιόμετρα. Ο Παναγιώτης αποφασίζει να κάνει τα μαράζ. Δυνατός, ανοίγει δασκετισμό, 100 μέτρα ακόμα, 50. Ο Παναγιώτης Δημόπουλος γράφει ιστορία με χρόνο 4 ώρες, 12 λεπτά και 2 δευτερόλεπτα είναι ο νικητής, 3 δευτερόλεπτα πιο πίσω ο Τάσος Μουστάκης. Συγκλονιστική και οι δύο. Αυτή η εικόνα τα λέει όλα. Αυτή η εικόνα είναι το επιστέγασμα της προσπάθειας δύο πολύ σπουδαίων αθλητών.